έχουμε τον Γιάννη Τασιούλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Εσύ λεγαλιστή του ΣΑΜΕ. Ναι, μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΓΕΣΕ και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Μάλιστα, καλημέρα σας. Για να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Καλημέρα. Διότι είχαμε τον Καραγεωργόπουλο εδώ και μας τα έλεγε και λυσάξαν οι δικοί σου. Και η άλλη άποψη και η άλλη άποψη. Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Είναι εντυπωσιακό 10 χρόνια τώρα να έχουν διαλυθεί τα πάντα. Να έχουν φτωχοποιηθεί οι εργαζόμενοι, οι συλλογικές συμβάσεις να μην υπάρχουν, ανεργία φουλ, συντάξεις φιλοδόρημα και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που είναι απούσα από τους αγώνες των εργαζομένων να παρουσιάζεται ακλόνητη και μάλιστα να μας λένε ότι είναι και ενισχυμένη. Ναι. Εκεί κάτω στην Καλαμάτα που καταγγέλνουν ότι ήταν εκλοβισμένοι, μέχρι από παιδιά λέει δημοτικού, τους εκλοβίσαν παιδιά του δημοτικού. Δεν όχι, βρήκαν... δεν είπαν αυτό. Είπαν ότι χτυπήσατε παιδιά του δημοτικού. Όχι, είπαν και αυτό που σας λέω. Α, εντάξει. Παιδιά δημοτικού. Και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου, ότι τους εκλοβίσαν παιδιά του δημοτικού, δεν βρήκαν ούτε ένα εργαζόμενο. Ένα εργαζόμενο, ούτε για δείγμα, να σταθεί δίπλα τους, να τους περασπιστεί, να βγει μια φωτογραφία, βρε αδερφέ, έτσι, να πει είμαι με αυτούς. Οι μόνοι που έχουν που τους υπερασπίζονται είναι οι εργοδότες. Είναι οι διευθυντές. Κάτσε ρε Γιάννη, δύο λεφτά τώρα Γιάννη. Διευθύντρια του My Market, αυτή είναι η δικιά τους. Α. Η διευθύντρια του My Market που έλεγε χαμογελάστε με 300 ευρώ που παίρνετε στους εργαζόμενους, είναι δικιά τους εκλεγμένη στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, την φέρανε για να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους. Mm. Επίσης είναι φοβερά εντυπωσιακό, πρέπει να αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι, ότι χρόνια τώρα τα συνέδρια της ΓΕΣΕ γίνονται σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία, σε τουριστικούς προορισμούς, μακριά από τις εργαζόμενους, εκεί τρώνε τα λεφτά των εργαζομένων. Και αποκορύφωμα το χθεσινό, η έκκληση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που εμείς την έχουμε ονομάσει συνδικαλιστική μαφία και παίρνουμε την ευθύνη για αυτό που λέμε, για παρέμβαση των ΜΑΤ της αστυνομίας μέσα στα συνδικάτα που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Ξέρετε, εμείς οι οικοδόμοι έχουμε ένα βιβλίο με την ιστορία μας και διαβάζουμε για τον περιβόητο Λικιαρδόπουλο που ήταν γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, κάτι απίθανα που ήταν εκεί την εποχή του 50 μέχρι το 75, τα μέσα του 70 που τον ξεφορτωθήκαμε, που έλεγε ότι καλό την αστυνομία, καλό το κράτος να εφαρμόσουν τον νόμο, τις νόμιμες διαδικασίες και όλα αυτά. Εντάξει, κάτσε. Δύο λεπτά. Έχουμε να κάνουμε, Γιάννη, κύριε Σαμπράκη, να το πω αυτό. Έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό παραγωγής ψεύτικων αντιπροσώπων των εργαζομένων, με διαδικασίες μαϊμού που αναβαθμίστηκε και τώρα βάζει και τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα. Βάζει τους εργοδότες. Δεν είναι μόνο ο Καραγεωργόπουλος που δεν σας τα λέει όλα. Που σας λέει ότι μπήκε σε ένα μετοχικό σχήμα για να σωθούν οι εργαζόμενοι εκεί στο καζίνο του Ρίου, που του γυρίζουν την πλάτη. Του γυρίζουν την πλάτη με αυτά που κάνει. Ο ίδιος ο κύριος Καραγεωργόπουλος μπήκε κύριος μέτοχος σε δεύτερη ΑΕ, που εξαγοράστηκε από μια κυπριακή συμφερόντων ΑΕ. Και όσο τραβάς το κουβάρι, τόσο ξεδιλύγεται. Ωραία. Τα ζωντανά συνδικάτα, επειδή πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για αυτά, και οι πραγματικοί αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν αγωνία για το τι θα γίνει, πώς θα οργανωθεί αγώνας, δεν μπορούμε να δεχτούμε με την βία, με τους μπράβους, με τους νόθους, με τους εργοδότες, να έρχονται όλοι αυτοί μέσα στα συνδικάτα μας. Ο κύριος Καραγεωργόπουλος και οι όμοιοι του, ο Παναγόπουλος, ο Κιουτσούκης, ο Βασιλόπουλος, είχαν φωνάξει μπράβους και ποινικούς μέσα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που χτύπησαν εργάτες, πραγματικούς αντιπρόσωπους. Τι να λέμε τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε δύο λεφτά τώρα να ρωτήσω κάτι. Οι εικόνες όμως ήταν ότι μπήκε το ΠΑΜΕ και το ακύρωσε το συνέδριο. Ναι, αυτή ήταν η αίσθηση. Ναι. Ακούστε. Ναι. Εκεί ήταν και δημοσιογράφοι, απευθυνθείτε και στους συναδέλφους σας. Εμείς ήμασταν από το πρωί, από τις 9 η ώρα, κάθε μέρα, μέχρι που έφευγε ο ήλιος, δεν βλέπαμε ήλιο, δεν βλέπαμε να μεταξύ μας να μιλήσουμε, ήμασταν έξω από την πόρτα του συνεδρίου και επιμέναμε να γίνει το συνέδριο. Στέλναμε εξώδικα, τους λέγαμε ελάτε να γίνει το συνέδριο. Δεν ξεμητούσαν από τα δωμάτια τους. Τι να κάνουμε. Και τους λέγαμε το εξής απλό. Εννοείς ότι δεν το ακυρώσατε στο συνέδριο. Όχι βέβαια. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε το συνέδριο για να συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα της εργατικής τάξης. Για να αποκαλυφθούν και οι εργοδότες και οι νόθοι που υπάρχουν
μέσα στο. Κάτσε ρε παιδί μου, και επειδή ήσασταν απ' έξω, λες εσύ, αυτοί δεν βγαίνουν από τα δωμάτια να πάνε να συνεδριάσουν. Μα τι να κάνω τώρα. Όχι, ρωτώ, δεν... ρωτώ γιατί η εικόνα, η αίσθηση που δόθηκε είναι ότι δεν τους αφήσατε. Ακούστε, ακούστε. Παρακολουθήστε λίγο όλοι πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ναι. Κάναμε εκκλήσεις και από εκεί από την Καλαμάτα. Τους στείλαμε, τους τα στείλαμε εγγράφος, τους τα λέγαμε προφορικώς. Να συνεδριάσει η διοίκηση, όπως προβλέπει το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΓΕΣΕ, να κρίνει πού πρέπει να δοθούν οι κάρτες των αντιπροσώπων, με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν. Όπου δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να δοθούν κάρτες αντιπροσώπων. Αν δεν είχε γίνει αυτή... νομοποίηση, λοιπόν. Δεν είχε γίνει νομοποίηση. Νομοποίηση γίνεται μέσα στο συνέδριο. Αμάστε, αυτό σου λέω. Κάνανε τις κάρτες Fay Volant. Τις βρίσκανε οι σύνεδροι κάτω από τα μαξιλάρια τους. Κυκλοφορούσαν μέσα στην Καλαμάτα. Τις έδαινε όποιος ήθελε, όπου ήθελε. Μα αυτή η διαδικασία είναι προφανές ότι γινόταν για να νομιμοποιηθούν όλοι οι νόθοι εργαζόμενοι. Και να σας πω και κάτι, γιατί για να τα λέμε τα πράγματα σωστά. Δεν ήθελε η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕ να γίνει συνεδρίαση της διοίκησης για να καταλήξει που θα δοθούν οι κάρτες και αυτό να γίνει στο συνέδριο, έτσι ώστε όχι μόνο οι νόθοι να νομιμοποιούν τον εαυτό τους, αλλά να χαθεί και η δικιά τους ευθύνη στους απλούς αντιπρόσωπους μέσα του συνεδρίου, ακόμα και τους δικούς τους, αυτούς που εκλέχτηκαν με τα δικά τους τα ψηφοδέλτια. Έχουν βγάλει σπηριά. Μπορούμε να το λέμε δημόσια με όλα αυτά που κάνουν. Και σε πολλές περιπτώσεις τους ευχαριστούμε γιατί βοήθησαν να αποκαλυφθεί ως ένα βαθμό αυτό το όργιο που γίνεται. Μάλιστα. Και τώρα τι θα γίνει. Ναι, κύριε Τασιούλα, τώρα σε αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Καραγεργόπουλο πριν, συνεδριάζει επερχόμενη διοίκηση. Θα προτείνουν νέα ημερομηνία για συνέδριο. Μπορεί ξανά. Να έχουν, κοιτάξτε, τι θα ζητάσετε, κρατήσετε. Κλείνονται στα δωματιάκια τους, στα δωμάτια και επεξεργάζονται διάφορα σχέδια, πάντα έχοντας σταθερά πώς θα νομιμοποιήσουν τους νόθους και τους εργοδότες, πώς θα διασφαλίσουν τις θεσούλες τους. Εμείς θέλουμε να γίνει συνέδριο με τους πραγματικούς εργαζόμενους, με τους πραγματικούς αντιπρόσωπους που εκπροσωπούν ζωντανά συνδικάτα και όχι αυτό που έγινε με το Εργατικό Κέντρο Κυλκής που το είχαν αποκλείσει στο προηγούμενο συνέδριο οι ίδιοι ως νόθο με 501 ψηφίσαντες και τώρα εμφανίστηκε ότι έχει 1.900 ψηφίσαντες, έγιναν καλά παιδιά τώρα, χωρίς όμως πάλι να έχει κανένα δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει ότι είναι πραγματικοί εργαζόμενοι. Εμείς θέλουμε να γίνει συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους. Ναι, να αλλά αυτό πού θα αναγνωριστεί, ρε παιδί μου, από ποιον θα αναγνωριστεί, αν είναι πραγματικοί ή δεν είναι. Και το καταστατικό, καταστατικό είναι, πώς να το πω, Ευαγγέλιο. Ναι. Το καταστατικό δίνει λύσεις για όλα αυτά. Αλλά δεν θέλουν τις λύσεις. Εδώ πήγανε στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, που έχει ατασταλίες ενός εκατομμυρίου ευρώ και διαλύθηκε. Το ανασυστήσανε οι ίδιοι που το διαλύσανε με άλλο αφημί όπως κάνουν στο ποδόσφαιρο για να τους φέρουν αντιπρόσωπους στο συνέδριο να ψηφίσουν. Και το εργατικό κέντρο που είναι παραδίπλα της Λαμίας που το έχουν φτιάξει ζωντανά συνδικάτα λένε όχι δεν θα το γράψουμε γιατί έτσι γουστάρουμε. Δεν γίνεται έτσι. Και τι είπαμε τώρα για διορισμό διοίκησης από το... Λέω υπάρχουν, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια που επεξεργάζονται και δεν κάνουμε πίσω από την απέτηση, από την εντολή να το πω έτσι, που μας δίνουν οι εργαζόμενοι και είναι πιο δυνατή αυτή η εντολή όσο πάμε στους χώρους δουλειάς, ότι μην κάνετε πίσω, συνεχίστε μέχρι να σπάσει αυτό το απόστημα. Μέχρι να μπορούν οι εργαζόμενοι θα έχουν τα συνδικάτα τους και αν θέλει ο κύριος Καραγεωργόπουλος, αν θέλει ο κύριος Παναγόπουλος... Αυτός είπε ότι παρετείται, λέει, και σας είπε, παιδιά, αν είμαι εγώ... Να παρετηθεί και να πάει στον ΣΕΒ. Να πάει στο ΣΕΒ να γίνει μέλος και να ασκήσει τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα αυτό τώρα πάει στο ΣΕΒ. Σου λέει, αν είμαι εγώ το πρόβλημα, φεύγω. Κάνω στην άκρη. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πόσα έχουμε ακούσει από τύπους σαν του Καραγεωργόπουλου που θυσιάζονται σαν ηφηγένεια. Θυσιάζονται και λένε, εγώ είμαι το πρόβλημα, αν εγώ είμαι το πρόβλημα κτλ. Αλλά όλο μπροστά μας είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ 400 διευθυντικά στελέχη ψήφισαν κάτω στο σωματείο. Στον Πειραιά, 400 διευθυντικά στελέχη που είναι μέσα σε εταιρείες ναυτιλιακές, σε εταιρείες στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Τι να λέμε. Μάλιστα. Τι να λέμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε γιατί είναι και 59. Διαστάσεις το πρόβλημα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα Γιάννη, θα τα ξαναπούμε άλλη μέρα γιατί...